Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε αυτό το υπέροχο σχέδιο για runner που βρίσκεται στο εξώφυλλο. Εγώ τώρα έχω φτιάξει σχεδόν όλο το ένα κομμάτι, μαζί φτιάχνουμε στο βίντεο το δεύτερο για να το ενώσουμε πάνω. Πλέχεται πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμό δυσκολίας, αρκεί να ακολουθάτε πιστά τις οδηγίες που σας δίνω μέσα από τα βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζεστε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσια, όπως γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις, είναι το γρανάζι το οποίο βλέπετε. Το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε ταχύτητα στην οποία εσείς μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω και στα 4 κανάλια σιγά σιγά με υπότιτλους και μην ξεχνάτε. Στα κανάλια μου έχω κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα. Που σημαίνει, ό,τι σχέδιο φτιαχτεί από τα δικά μου κανάλια υποχρεούστε να δώσετε όνομα και βίντεο. Πάμε να το αρχίσουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε 1-2 αλυσίδες, 1-2-3 στην τρίτη μου αλυσίδα, το βελονάκι μου τραβάω, περνάω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βό, 5 αλυσίδες, 1-2-3-4 και 1-5, θα πάρω κλειστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο. 1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή επάνω εδώ στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. 1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι. 1-2, με λίγα λόγια επαναλαμβάνω την τρίτη μου σειρά, επαναλαμβάνω την από κάτω μου σειρά, κάνοντας τα κουτάκια, 2 αλυσίδες και πατώντας επάνω εδώ, αφήνοντας το ένα ποδαράκι φυσικά, αυτό το ποδαράκι το αφήνω και πάω εδώ πέρα και κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή μέσα. Θα κάνω ένα και άλλο ένα, 2 ποδαράκια. 1-2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή στην ίδια σημείο, τραβάω και κάνω 1-2 και άλλο ένα, 3 ποδαράκια. Τώρα, τι θα κάνουμε, θα χρειαστεί να κάνουμε 3 αλυσίδες. 1-2-3. Θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. 1-2-3-4-5 αλυσίδες, την πρώτη μου αλυσίδα εδώ, το βελονάκι μου, ώστε να περάσω και από την δεύτερη μου δίπλα τη θηλιά. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω από τις δύο μου τις θηλιές και μετά από την άλλη. Θα σχηματίσω ένα πίκο, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. 1-2-3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πω εδώ μέσα στριπίτσα και θα κάνω 2 ποδαράκια, 1 και άλλο 1-2 και άλλο 1-3. Ό,τι έχω από την κάτω μεριά το κάνω και εδώ. Τώρα 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πω στο ίδιο σημείο και θα κάνω 3 ποδαράκια, 1-2 και άλλο 1-3. Τι θέλω να μου κάνετε τώρα, ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι εδώ, θέλω να μου το κάνετε γύρω-γύρω, μέχρι να φτάσετε ακριβώς εδώ που σας δείχνω με τα δάχτυλά μου. Λοιπόν, έχω κάνει 2 αλυσίδες, 1-2-3. Στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου τραβάω, περνώ και από την άλλη να κλείσω με βουβό. Πάμε να κάνουμε 5 αλυσίδες. 1-2-3-4-5. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. 1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω πάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι εδώ θα το κάνω μέχρι να φτάσω ακριβώς εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι. Λοιπόν, βλέπετε, έκανα ένα ποδαράκι και τώρα πάω να κάνω αυτή τη στιγμή έκανα 2 αλυσίδες, συγγνώμη, και θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω εδώ ακριβώς και θα κάνω ένα ποδαράκι ώστε να έχω κουτάκια από εδώ μέχρι εδώ και να κάνουμε και 2 ποδαράκια μέσα στην τρυπίτσα μου. Στη συνέχεια, 1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω ξανά μέσα στην τρυπίτσα μου και θα κάνω 2 ποδαράκια. 3 ποδαράκια, 1-2 και άλλο 1-3. Τώρα, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε 2 μόνο αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω εδώ, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Βλέπετε, 5 αλυσίδες, 1-2-3-4-5. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι.
Μία, δύο λυσίδες θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πατήσω εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι μου, ώστε να κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή μέσα στη τρυπίτσα, δύο ποδαράκια. Συνολικά θα έχω τρία ποδαράκια. Συνεχίζουμε με δύο ποδαράκια, θα πάρω κλωστή μέσα στη τρυπίτσα, θα πω να κάνουμε δύο ποδαράκια, ένα και άλλο ένα, δύο. Θα πάρω κλωστή το τρίτο ποδαράκι, θα το πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία, δύο λυσίδες θα πάρω κλωστή επάνω εδώ στο ποδαράκι. Θα αφήσω δηλαδή αυτό το ποδαράκι που σας έδειξα με το βελονάκι και θα πάω σε αυτό το ποδαράκι που σας δείχνω τώρα. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι τα εδώ, θέλω να μου το κάνετε γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, τελειώσαμε. Έκανα τις δύο μου αλυσίδες. 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι. Τραβάω, περνάω, κλείνω. Πάλι 5 αλυσίδες. 2, 3, 4, 5, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα, ό,τι κάνατε στην από κάτω σας σειρά, θα την κάνετε μέχρι να φτάσετε ακριβώς εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι. Και μετά εγώ θα σας πω και τη συνέχεια. Βλέπετε, τώρα θα πάρω κλωστή, θα πω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, 1, 2 αλυσίδες θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, 3 ποδαράκια. 2. Και θα πάρω κλωστή το τρίτο, θα το πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Βλέπετε, τι κάναμε. Όπως σας είπα, ό,τι έκανα από την κάτω μεριά το έκανα και εδώ. Τώρα, 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω αυτό το ποδαράκι, θα πάω εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, 1, 2, 3 αλυσίδες, θα μπω εδώ που έχω, που σας δείχνω με το βελονάκι, θα πάρω την κλωστή μου, θα την τραβήξω μπροστά, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο και στο ίδιο σημείο θα κάνω άλλο ένα άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και δεν θα πατήσω σε αυτό το ποδαράκι, θα πατήσω ακριβώς εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή εδώ πάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή άλλο ένα ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνουμε ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή άλλο ένα ποδαράκι και θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω ένα ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω ένα ποδαράκι. Τώρα, ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι τα εδώ, θέλω να το κάνετε γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά. Λοιπόν, έχω κάνει 2 αλυσίδες, 1-2 στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, τραβάω, περνάω και από την άλλη, να κλείσω με βό, 5 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι ώστε να κάνω ένα ποδαράκι και να σχηματιστεί κουτάκι. Και τώρα, ό,τι κάναμε στην από κάτω μας σειρά, γιατί δεν θα τις ξανακάνουμε, μέχρι εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι θα μου το ξανακάνετε και όταν φτάσω εδώ που έχω το βελονάκι μου θα σας πω τη συνέχεια. Που σημαίνει ότι μετά θα κάνετε τις 2 αλυσίδες και θα κάνετε ποδαράκι. Για να φτάσετε στο σημείο το οποίο σας είπα. Τώρα, έκανα όπως είδατε τα 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Μετά έκανα ένα κουτάκι και ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, 3 αλυσίδες. Θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο, 5 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5, εδώ στη βάση, στη μία μου αλυσίδα, που έχω αυτή τη θηλιά και θα περάσω απέναντι στην άλλη, θα βάλω το βελονάκι μου, θα περάσω από τις δύο μου τις θηλιές και μετά από την άλλη, να κλείσω με βουβό και θα περάσω εδώ δίπλα, ακριβώς, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο, 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ επάνω στο ποδαράκι που σας δείχνω με το βελονάκι και θα πάω να κάνω εκεί ένα ποδαράκι, 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι ώστε να κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, άλλο ένα ποδαράκι, 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, 2 ποδαράκια μέσα στην τρυπίτσα μου και ένα ποδαράκι θα το κάνω επάνω. Δηλαδή αυτό το ποδαράκι θα πάω να το κάνω τώρα επάνω στο ποδαράκι της από κάτω μου σειράς. Και μετά
Μία, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα, ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι τα εδώ, θέλω να το κάνετε γύρω-γύρω, μένει να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, έχω κάνει δύο αλυσίδες, ένα, δύο, τρία. Στην τρίτη μου αλυσίδα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω τη μία μου θηλιά και την άλλη, να κλείσω με βοβό. Τώρα, μία, δύο, τρεις. 4-5 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ επάνω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι και ό,τι έκανα στην από κάτω μου σειρά και έφτασα εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι, θέλω να μου το κάνετε κι εσείς να το φτάσετε εδώ που έχω το βελονάκι. Έφτασα εδώ και έκανα ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνω δύο ποδαράκια, ένα και άλλο ένα, δύο. Στη συνέχεια θα κάνουμε δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνουμε και εκεί δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Το τρίτο ποδαράκι θα το πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Κοιτάτε τι έχουμε κάνει έως την ώρα. Τώρα, μία, δύο αλυσίδες θα πάρω κλωστή, θα αφήσω αυτό το ποδαράκι, θα πατήσω δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια θα πάω να κάνουμε πάλι δύο αλυσίδες, ώστε να πάρω κλωστή, να πατήσω εδώ στο ποδαράκι και να κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Στην ουσία σχηματίστηκαν δύο τετράγωνα. Τώρα, 5 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ επάνω στο ποδαράκι. Θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή εδώ επάνω στο ποδαράκι που σας δείχνω με το βελονάκι. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο. Μία, δύο αλυσίδες. Θα αφήσω ένα ποδαράκι, θα πατήσω εδώ στο επόμενο και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα πω μέσα, θα τραβήξω, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, άλλο ένα ποδαράκι. Μετά, δύο αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα και άλλο ένα, δύο ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία, δύο αλυσίδες, αφήνω το ποδαράκι, πάω εδώ δίπλα, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, κάνω ένα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή επάνω στο ποδαράκι. Και τώρα τι θέλω να μου κάνετε. Θέλω να μου κάνετε ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο που σας δείχνω με τα δάχτυλα μέχρι τα εδώ, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας και εμείς θα τα πούμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος του βίντεο. Γεια σας!